από τον Γρηγόρη μου ήρθε. Η Κατερίνα Κόκλα, που την περασμένη εβδομάδα παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό People για τη γνωριμία της με τον παρουσιαστή, αλλά και για τους λόγους που κρατούσε διακριτική στάση απέναντι στα μίντια, σίγουρα μας γέμισε με ερωτηματικά, καθώς κανείς δεν γνωρίζει το λόγο που επέλεξε τη δεδομένη περίοδο για να πει τη δική της αλήθεια. Πριν από λίγους μήνες, σε συνέντευξή του δήλωσε πως έχετε χωρίσει. Είχατε κανονίσει να το ανακοινώσετε την περίοδο που θα έλειπε στις Φιλιππίνες για το Nomads, ώστε να περάσει κάπως ήσυχα? Με τον Γρηγόρη χωρίσαμε πριν από ένα χρόνο. Το timing που ανακοινώθηκε ήταν δική του απόφαση. Εγώ δεν πήρα καμία θέση. Ήμασταν ήδη χωρισμένοι. Ο χωρισμός σας συζητήθηκε έντονα. Ήταν εύκολο να το διαχειριστείς? Ήταν λίγο δύσκολο. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν εκτίθεμαι στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, οπότε δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ κάποια πράγματα. Είμαι πολύ συναισθηματική και όταν ακούω διάφορα στεναχωριέμαι πολύ. Δεν ήθελα να γίνει ευρέως γνωστό, γιατί δεν μου αρέσει να πηγαίνω στη δουλειά και να με ρωτάνε όλοι αν έχω χωρίσει ή όχι. Νομίζω πως δεν αφορά κανέναν τι κάνω μέσα στο σπίτι μου. Ξέρω πως όταν είσαι με ένα αναγνωρίσιμο πρόσωπο θα συζητηθεί κάτι παραπάνω. Αλλά εγώ από την αρχή της σχέσης μας δεν είχα δώσει βάση στο επάγγελμά του. Εγώ δεν είχα δίπλα μου τον Αρναούτογλου. Εγώ είχα σχέση με τον Γρηγόρη. Έχω ένα παιδί που το αγαπάμε πάρα πολύ και να είναι καλά. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα πω τίποτα αρνητικό για τη μητέρα του παιδιού μου. Πώς είναι σήμερα η σχέση σας? Στην αρχή ήταν λίγο δύσκολο μέχρι να βρούμε τις ισορροπίες μας. Όσο περνάει ο χρόνος, όλα φτιάχνουν. Θέλει περισσότερη δουλειά από το ζευγάρι όταν υπάρχει ένα παιδί. Οι γονείς χρειάζεται να έχουν καλές σχέσεις μεταξύ τους για να μεγαλώσει σωστά το παιδί. Όταν υπάρχει ένα παιδί, θέλει μόνο αγάπη και θέλει κατανόηση. Και δόξα τω Θεώ έχουμε πάρα πολύ αγάπη. Ξέρεις, μαμά, άμεσα μαμά το καταλαβαίνεις. Οπότε δεν θα έπαινα ποτέ στη διαδικασία ούτε να σχολιάσω, ούτε να έλεγα ποτέ κάτι αρνητικό για τη μητέρα του παιδιού μου. Ποτέ. Σου το λέω ποτέ μα ποτέ. Δεν θα το έκανα αυτό στη ζωή μου. Ο Γρηγόρης πώς είναι ως μπαμπάς? Είναι πολύ τρυφερός και λατρεύει το μικρό. Πιστεύει πως του μοιάζει. Η δική μου γνώμη είναι πως έχει γίνει μια ωραία μίξη. Είχε στείλει εξώδικο στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για να μην αναφέρεται το όνομά σου αλλά και του παιδιού. Ένιωθες πως έπρεπε να προστατευτείς από κάτι? Έστειλα εξώδικο πριν χωρίσω με τον Γρηγόρη. Δημοσιεύματα έλεγαν πως έχουμε χωρίσει και πως τσεκωνόμασταν συνέχεια, ενώ εμείς ήμασταν μαζί. Δεν με πήρε ποτέ κανένας δημοσιογράφος να με ρωτήσει αν ισχύει κάτι τέτοιο. Αν με ρωτούσαν, θα απαντούσα κανονικά γιατί δεν είχα να κρύψω κάτι. Θα τους εξηγούσα πως όταν έβλεπαν μόνο του τον Γρηγόρη σε εμπορικό κέντρο, δεν ήμουν μαζί του τη συγκεκριμένη στιγμή γιατί εργαζόμουν. Όμως, όταν σχολούσα, πήγαινε και τον συναντούσα. Από την άλλη, έπρεπε να προστατέψω την οικογένειά μου, καθώς με ρωτούσε τι συμβαίνει. Δεν με ένοιαζε ποτέ η δημοσιότητα και το είχα αποδείξει με τη στάση μου. Αλλά όταν άρχισαν να γράφονται ψέματα, ενοχλήθηκα πολύ. Έτσι, σκέφτηκα να στείλω εξώδικο για να μην ξαναπούν τίποτα για μένα και το παιδί μου. Να μην διαβάζω κάτι που να με ενοχλεί. Δεν είχα άλλη επιλογή. Την ημέρα που η συνέντευξη της Κατερίνας Κόκλα είδε το φως της δημοσιότητας, ο παρουσιαστής του Αντένα ανέβασε ένα ρητό του Αριστοτέλη, που πολλοί το συνδύασαν με όσα αποκάλυψε η πρώην σύντροφός του. Κάτι που ο ίδιος διαψεύδει στην κάμερα της εκπομπής μας. Η κακία είναι μια ανοησία για εκείνους που δεν έχουν καταλάβει ότι δεν ζούμε για πάντα. Ανέβασε στο προσωπικό σου λογαριασμό ένα ρητό του Αριστοτέλη. Γιατί... Όχι, αγαπητέ, εγώ ανεβάζω πάρα πολλά ρητά. Πάρα πολλά. Άμα ψάξω... Δεν απαντά σε κάποιους. Όχι, αγαπητέ, όχι. Δεν απαντάω σε τίποτα. Και αν ψάξει στο Instagram, γιατί έχω γίνει και φανατικό στο τελευταίο τρίμηνο, θα δει πάρα πολλά ρητά κατά καιρούς. Τώρα, ο καθένας που μπορεί να το συνδυάσει, εγώ νομίζω ότι έγραψα, γιατί κάποιοι προσπάθησαν κιόλας να το συνδυάσουν με κάποια πράγματα. Ναι, έγραψα κάτω ότι δεν απαντώ σε κανέναν. Είναι ρίσεις και αποφθέγματα και ρητά που το κάνω, τα κάνω και τα ανεβάζω γιατί μου αρέσουν πάρα πολύ. Το μόνο σίγουρο είναι πως η πρώην σύντροφος του παρουσιαστή τώρα πια είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει τους δημοσιογράφους που τόσο καιρό διακριτικά απέθευγε. Το λόγο όμως το γνωρίζει μόνο η ίδια.